Σε ένα πλοίο περιστρέφεται ο ελικοφόρος άξονας και κατ' επέκταση η προπέλα και το πλοίο κινείται. Πώς όμως το θαλασσινό νερό δεν εισέρχεται μέσα στο μηχανοστάσιο από το κενό μεταξύ του ελικοφόρου άξονα και του σκάφους? Σε αυτό βοηθάει το stair tube και η περιγραφή του θα γίνει σε δύο βίντεο. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο και θα δούμε τι είναι το stair tube, ποιος ο σκοπός χρήσης του, την βασική αρχή λειτουργίας τυπικού απλού συστήματος, την αρχή λειτουργίας τυπικού συστήματος με gravity tanks και τέλος θα κάνουμε ανάλυση βασικών μερών και εξαρτημάτων του stair tube. Ας δούμε για αρχή τι είναι το stair tube. Σε ένα πλοίο, ο άξονας της προπέλας διέρχεται μέσα από το σκάφος και συνδέεται με την προπέλα. Στο σημείο όμως που διέρχεται από το σκάφος υπάρχει ένα μικρό κενό, ώστε να μπορεί να περιστρέφεται. Όμως δεν θέλουμε να μπει μέσα θάλασσα, όπως καταλαβαίνετε για ευνόητους λόγους. Το stair tube είναι ουσιαστικά ένας κενός σωλήνας, αποτελούμενος από κάποια μέρη, μέσα από τον οποίο διέρχεται ο υλικοφόρος άξονας. Ο υλικοφόρος άξονας που συνδέει την έλικα με την κύρια μηχανή ή το μειωτήρα και διέρχεται μέσα από το stair tube πρέπει να λιπαίνεται ώστε να ψύχεται, να μειώνονται οι τριβές και να στεγανοποιείται. Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν και με νερό ή γράσο, αλλά εμείς θα περιγράψουμε το πιο διαδεδομένο που είναι το λάδι και χρησιμοποιείται στα σύγχρονα πλοία. Στα σημεία εισαγωγής και εξαγωγής του άξονα, στο stair tube, έχουμε σύστημα στεγανοποίησης, ώστε να μην εισέρχεται θαλασσινό νερό στο λιπαντικό, αλλά ούτε να εξέρχεται λιπαντικό στη θάλασσα. Η διάταξη του stern tube βρίσκεται μέσα σε δεξαμενή γλυκού νερού. Η δεξαμενή αυτή πρέπει πάντα να είναι γεμάτη ώστε να γίνεται σωστή ψήξη στο stern tube. Υπάρχει sounding pipe που μπορούμε να ελέγξουμε αν η δεξαμενή έχει νερό. Παρακάτω θα περιγράψουμε αναλυτικά την αρχή λειτουργίας του και όλα τα μέρη του. Γιατί χρειαζόμαστε όμως το stair tube? Καταρχάς, κάνει στεγανοποίηση από την εισχώρηση θαλασσινού νερού και εξαγωγή του λαδιού λιπάνσεως. Άρα από την μία προστατεύει το πλοίο από την είσοδο θάλασσας και προστατεύει και το περιβάλλον από την έξοδο λαδιού και μόλυνση της θάλασσας. Έπειτα, λαμβάνει τα φορτία που δημιουργούνται από την περιστροφή της έλικας, αλλά και το βάρος της έλικας και του άξονα. Ο πίσω τριβέας, το aft bearing, επιβαρύνεται λόγω του μεγάλου βάρους της προπέλας και της ροπής που δημιουργείται. Υπάρχει μια μικρή κάμψη του άξονα και στη φωτογραφία βλέπουμε το μέγεθος των φορτίων κατά μήκος των ενδράνων. Και τέλος, χρειάζεται συστήριξη του υλικοφόρου άξονα. Τώρα θα δούμε αναλυτικά την αρχή λειτουργίας ενός τυπικού απλού συστήματος. Στην αρχή θα περιγράψω τον τρόπο λειτουργίας του και στη συνέχεια θα αναλύσω ένα-ένα τα μέρη του. Πάμε να δομήσουμε μαζί ένα σύστημα ενός stern tube. Καταρχάς, έχουμε το σκάφος, το οποίο έχει μία τρύπα ώστε να διέλθει ο υλικοφόρος άξονας. Ο υλικοφόρος άξονας, ο οποίος είναι η προέκταση του στροφαλοφόρου άξονα της μηχανής ή του μειωτήρα. Και πάνω στον άξονα προσαρτάται η προπέλα. Ο άξονας όμως μέσα στο stair tube, δηλαδή την πρυμναία χωάνη, την τρύπα δηλαδή που διέρχεται για να βγει στην θάλασσα, θα πρέπει να στηρίζεται κάπου, αλλά να μπορεί να περιστρέφεται. Και εδώ έρχονται τα έδρανα, bearings. Πάνω στο σκάφος ακουμπάνε τα forward και aft seal packages, πάνω στα οποία βρίσκονται τα sealing rings. Το forward seal package διαχωρίζει το εσωτερικό του stern tube από τον χώρο του μηχανοστασίου και το aft seal package διαχωρίζει το εσωτερικό του stern tube από τη θάλασσα. Και όπως καταλαβαίνετε, επιτυχάνεται ο απότερος σκοπός που είναι να διαχωριστεί η θάλασσα από το χώρο του μηχανοστασίου. Στον μπροστινό και στο πίσω μέρος του άξονα έχουμε ένα χιτόνιο, liner, το οποίο είναι προσαρτημένο πάνω στον άξονα και περιστρέφεται μαζί του. Τα sealing rings πιέζουν τον άξονα ώστε να διαχωρίζονται οι μεταξύ τους χώροι. Έτσι, σκοπός των χιτονίων είναι να προστατεύουν τον άξονα από τα sealing rings που τον ακουμπάνε σε αυτά τα σημεία. Τέλος, ο εσωτερικός χώρος κατακλείζεται από λάδι, ώστε να ψύχονται και να λιπαίνονται όλα του τα μέρη. Πάμε να αναλύσουμε τα sealing rings. Βλέποντας στο σχήμα το νούμερο 1 sealing ring, παρατηρούμε ότι η θάλασσα σπρώχνει το sealing ring προς τα μέσα και το κλείνει, καθώς όσο αυξάνεται η πίεση, τόσο πιο πολύ ζουλάει το sealing ring το χιτόνιο. Αντίθετα, από την άλλη πλευρά, το λάδι σπρώχνει το sealing ring προς τα έξω και τίνει να το ανοίξει. Γι' αυτό, η μόνωση του sealing ring στηρίζεται σε διαφορά πίεσης μεταξύ των δύο πλευρών.
Αν η πίεση της θάλασσας είναι μεγαλύτερη από την πίεση του λαδιού, τότε το sealing ring νούμερο 1 θα παραμείνει κλειστό. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά πίεσης, τόσο πιο ερμητικά κλειστό θα είναι. Όμως, η μικρή αλλά επαρκής για να παραμείνει κλειστό διαφορά πίεσης μεταξύ των δύο πλευρών του sealing ring αυξάνει τον χρόνο ζωής τους και κατ' επέκταση τον κίνδυνο ζημιάς των sealing rings. Το πρώτο sealing ring προστατεύει επίσης από την είσοδο ξένων αντικειμένων στο stair tube. Θα δούμε τώρα ένα τυπικό σύγχρονο σύστημα στεγανοποίησης του ελικοφόρου άξονα με χρήση δεξαμενών βαρύτητας. Θα δομήσουμε ξανά το σύστημα. Έχουμε το σκάφος, ο άξονάς μας, την προπέλα, τα bearings, forward και aft seal, τα sealing rings, είπαμε διαχωρίζεται το μηχανοστάσιο από τη θάλασσα, έχουμε τα χιτόνια που προστατεύουν τον άξονα και έχουμε και το λάδι που χρησιμοποιείται για ψήξη και λίπανση. Πάμε τώρα να δούμε όλο αυτό το σύστημα μαζί με τις δεξαμενές του ώστε να το καταλάβουμε καλύτερα. Έχουμε τη δεξαμενή low gravity tank με λάδι για το ύψος της στάθμης της θάλασσας όταν είναι σε ballast κατάσταση το πλοίο και όταν είναι φορτωμένο. Έχουμε τη δεξαμενή high gravity tank. Έχουμε επίσης τη δεξαμενή lubeoil drain tank γεμάτη λάδι. Έχουμε το forward seal tank, μία αντλία και ξεκινάμε. Οι δεξαμενές low και high gravity tank θα στείλουν λάδι μέσω βαρύτητας μεταξύ του 2 και του 3 sealing ring και η επιστροφή αντίστοιχα θα γυρίζει στην αντίστοιχη δεξαμενή. Επίσης, έχουμε αναρρόφηση λαδιού από την αντλία η οποία θα το καταθλίψει στο χώρο των εδράνων και μεταξύ του 3 και 3S sealing ring και οι επιστροφές θα γυρίσουν πάλι στο lubeoil drain tank. Και τέλος, έχουμε το forward seal tank όπου λιπαίνει με φυσική κυκλοφορία μεταξύ των sealing ring 4 και 5. Αυτό είναι ένα γενικό δίκτυο. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η αρχή λειτουργία των sealing rings για την κάθε μία αυτή περίπτωση. Πάμε να δούμε αναλυτικά πώς λειτουργούν τα sealing ring. Για να δω τι κάνει το κάθε sealing ring, δηλαδή αν θα ανοίξει ή κλείσει, πρέπει να εξετάσω την πίεση στις δύο πλευρές του. Εδώ βλέπουμε την αναπαράσταση στο sealing ring, αυτό είναι το νούμερο 1, το γράφουμε και εδώ. Νούμερο 2, μεταξύ έχει λάδι, και αντίστοιχα το 3, λάδι μεταξύ του 2 και του 3, το 4, εδώ είναι ο χώρος των bearings, εδώ είναι το 4, λάδι μεταξύ του 4 και του 5, και εδώ είναι αέρας, ο αέρας του μηχανοστασίου. Και αντίστοιχα από την άλλη πλευρά, το θαλασσινό νερό. Πάμε στο πρώτο. Από τη μια πλευρά δέχεται την πίεση του θαλασσινού νερού, όπου είναι η υδροστατική πίεση συν την ατμοσφαιρική. Και από την άλλη πλευρά δέχεται την πίεση από το gravity tank συν την ατμοσφαιρική πίεση. Αν αφαιρέσουμε τις ατμοσφαιρικές πιέσεις, μένει η υδροστατική πίεση της θάλασσας και η πίεση του gravity tank. Ο λόγος που έχουμε δύο gravity tank είναι να διαλέξουμε αναλόγως το βυθισμά μας ποιο gravity tank θα χρησιμοποιήσουμε. Όταν για παράδειγμα είμαστε σε ballast mode και δεν έχουμε μεγάλο βύθισμα, βάζουμε το low gravity tank. Τότε η υδροστατική πίεση της θάλασσας είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη πίεση του λαδιού, καθώς το ειδικό βάρος του λαδιού είναι μικρότερο και επίσης η στάθμη της δεξαμενής του gravity tank είναι λίγο χαμηλότερα από την στάθμη του θαλασσινού νερού. Άρα αθροιστικά, πάντα η πίεση της θάλασσας θα είναι μεγαλύτερη, πίεση του χώρου 1-2. Άρα το sealing ring 1 θα είναι κλειστό. Πάμε στο sealing ring 2. Από τη μια πλευρά έχουμε την πίεση gravity tank συν P ατμοσφαιρικό. Και από την άλλη πλευρά ομοίως έχουμε την πίεση gravity tank συν P ατμοσφαιρικό, καθώς οι δεξαμενές βαρύτητας διοχετεύουν το λάδι μεταξύ του θαλάμου 2 και 3 όπως είδαμε προηγουμένως και το λάδι αυτό μπορεί να περάσει και να γεμίσει και αυτόν εδώ το θάλαμο. Γενικά, το sealing ring νούμερο 2 θα παραμείνει κλειστό λόγω της πίεσης του ελατηρίου του. Πάμε στο sealing ring νούμερο 3. Από τη μια πλευρά δέχεται πίεση από τη δεξαμενή βαρύτητα σύ την ατμοσφαιρική και από την άλλη πλευρά δέχεται την πίεση της αντλίας, η οποία είναι ρυθμισμένη να έχει πίεση μεγαλύτερη με αποτέλεσμα να σπρώχνει το sealing ring προς αυτή την κατεύθυνση και να παραμένει κλειστό. Γενικά, βλέποντας τη μορφολογία ενός sealing ring, καταλαβαίνουμε ότι αν το σπρώξουμε έτσι, αυτό εδώ θα ζουλήξει τον άξονα που βρίσκεται εδώ και θα το κρατήσει κλειστό, όπως και εδώ.
Αν το σπρώξει από την αντίθετη κατεύθυνση από εδώ, τότε θα το σηκώσει και θα περάσει το ρευστό. Πάμε στο ceiling ring νούμερο 3S. Από τη μια πλευρά είναι η πίεση της αντλίας και από την άλλη πλευρά πάλι η πίεση της αντλίας, άρα παραμένει κλειστό λόγω της πίεσης του ελαττηρίου. Πηγαίνουμε τώρα στην άλλη πλευρά, forward, το 4. Το 4 από τη μια πλευρά δέχεται την πίεση της αντλίας και από την άλλη πλευρά δέχεται την πίεση, την υδροστατική του λαδιού, από τη δεξαμενή τη forward, τη μικρή δεξαμενή που δείξαμε πριν, συν την πίεση την ατμοσφαιρική. Και σε αυτή την περίπτωση η πίεση του θαλάμου 3S4, θαλάμου ουσιαστικά των bearings, είναι μεγαλύτερη από την πίεση 4-5. Άρα και αυτό εδώ το ceiling ring παραμένει κλειστό, καθώς το ζουλάει προς αυτήν εδώ την κατεύθυνση. Και τέλος το ceiling ring νούμερο 5 παραμένει κλειστό, καθώς από την πλευρά του λαδιού έχουμε την υδροστατική πίεση του λαδιού συν την ατμοσφαιρική πίεση, ενώ από την πλευρά του αέρα έχουμε μόνο την ατμοσφαιρική πίεση. Άρα, εν τέλει, το σπρώχνει προς αυτήν εδώ την κατεύθυνση, επομένως το κρατάει κλειστό. Βλέποντας τα ceiling ring, παρατηρούμε ότι το 3 και το 3S κάνουν ουσιαστικά την ίδια δουλειά. Αν πάθει το 3 μία ζημιά, τότε μπορείς να απομονώσεις το θάλαμο 3-3S και το ceiling ring 3S αντικαθιστά το 3. Πάμε να δούμε τώρα τα βασικά μέρη ενός stair tube. Καταρχήν, ο αρχικός κενός σωλήνας. Η τρύπα ουσιαστικά που έχει το πλοίο και περιμένει τον άξονα. Βλέπουμε σωληνώσεις που μεταφέρουν το λιπαντικό στους θαλάμους, καθώς επίσης και έναν αισθητήρα θερμοκρασίας του λιπαντικού. Έπειτα είναι τα bearings, forward και aft. Ο σκοπός των εδράνων, bearings, είναι να σηκώνουν τα ακτινικά φορτία που δημιουργούνται και να προστατεύουν τον άξονα από φθορά, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Εισάγονται μέσα στη σωλήνα με υδραυλική πίεση και από μέσα τους θα περάσει ο άξονας. Στο σχήμα τους βλέπουμε ότι έχουν εσοχές εξωτερικά και κατά μήκος, ώστε να περνάνε σωληνώσεις λιπάνσεως που είδαμε προηγουμένως, και εσωτερικά έχουν τρύπες ώστε να λιπαίνονται τα έδρανα. Η λίπανση επιτυχάνεται από το φιλμ λαδιού που σχηματίζεται μεταξύ άξονα και εδράνου μέσω της υδροδυναμικής λίπανσης. Η αναλυτική περιγραφή της υδροδυναμικής λίπανσης δες το αντίστοιχο βίντεο που θα βρεις κάτω στην περιγραφή. Έπειτα το χιτόνιο, liner. Τα ceiling rings με το καιρό μπορούν να φθείρουν τον άξονα, γι' αυτό χρησιμοποιείται το χιτόνιο, ώστε να φθάρει αυτό που η επιδιόρθωση ή η αλλαγή του είναι ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή. Συνήθως χρησιμοποιείται ανοξείδωτος χάλιβας με προσμίξεις χρωμίου, προστατεύει τον άξονα από την απόξεση και τη διάβρωση ή την corrosion, καθώς ο άξονας δεν έρχεται σε επαφή με το θαλασσινό νερό και τα ceiling rings. Έπειτα, τα aft και forward seal packages. Και βλέπουμε και τα ceiling rings στη φωτογραφία πως ακουμπάνε πάνω στο χιτόνιο. Τα ceiling rings πιέζουν έντονα το περιστρεφόμενο χιτόνιο και επιτυγχάνουν στιγανοποίηση λόγω της πίεσης των ελαττηρίων, της ελαστικότητάς τους και της διαφοράς πίεσης των δύο ρευστών. Εδώ βλέπουμε μία τομή του ceiling ring και το ελαττήριο, garter spring, που πιέζει το ceiling ring πάνω στο χιτόνιο. Επίσης, λόγω της διαμόρφωσης του ceiling ring, βλέπουμε ότι αν το πιέσεις από την δεξιά πλευρά ανοίγει, ενώ αν το πιέσεις από την αριστερή κλείνει. Επομένως παίζει ρόλο με ποια φορά θα το τοποθετήσουμε. Γι' αυτό το λόγο και τα ceiling ring που είδαμε προηγουμένως, άλλα είχαν φορά προς τα αριστερά και άλλα προς τα δεξιά, αναλόγως ποιον θάλαμο θέλουμε να στεγανοποιήσουμε. Το σύστημα λιπάνσεως του stair tube είναι ανεξάρτητο από τα άλλα συστήματα. Η κυκλοφορία μπορεί να γίνεται με αντλία ή με φυσική κυκλοφορία λόγω βαρύτητας. Η θερμοκρασία που παράγεται από την τριβή στα έδρανα μεταφέρεται στον άξονα και σε όλο το stern tube και διαχέεται στη θάλασσα. Επειδή όμως η φυσική μεταφορά μπορεί να μην επαρκεί, η θερμοκρασία να πρέπει να ρυθμιστεί, χρησιμοποιούμε σύστημα αντλίας για κυκλοφορία του λαδιού και ψυγείο με γλυκό νερό για την ψήξη του. Η καλή κυκλοφορία επίσης εξασφαλίζει τον καλύτερο διαχωρισμό σε περίπτωση εισχώρησης νερού στο λάδι. Forward Seal Oil Circulator Unit αποτελείται από μία μικρή δεξαμενή η οποία παρέχει υδροστατική πίεση στο θάλαμο του forward seal και συνήθως η κυκλοφορία γίνεται με τη βαρύτητα. Επίσης, συνήθως αυτή η δεξαμενή έχει πτερύγια ώστε να ψύχεται καλύτερα από το περιβάλλοντα αέρα καθώς δεν έχει ψυγείο στο δίκτυό της. Net Stopper, το οποίο προστατεύει το νούμερο 1 ceiling ring από δίκτυα ψαρέματος και άλλα αντικείμενα και οργανισμούς. Και τέλος τα ανώδια,
τα οποία τοποθετούνται απευθείας στο χιτόνιο, τα οποία παρέχουν γαλβανική προστασία ώστε να μειωθεί η διάβρωση του χιτονίου. Η αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των ανωδίων δείτε το αντίστοιχο βίντεο που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της περιγραφής του συστήματος του SterTube και ελπίζω να σας βοήθησε να καταλάβετε τη δομή του και τον τρόπο λειτουργίας του, καθώς είναι ένα σύστημα το οποίο έχουμε πολύ σπάνια την ευκαιρία να το δούμε εσωτερικά επί του πλοίου, καθώς πρέπει το πλοίο να βρίσκεται σε dry dock. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe στο κανάλι και μοιραστείτε το με τους συναδέλφους σας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο στο Marine Education.